να ξεκινήσουμε την αναμέτρησή μας. Main event του κόμμα Τσινάκη 4 ξεκινάμε. Ο Χιώτης κατευθείαν παίρνει το κέντρο του ring. Με το αριστερό του πόδι να οδηγεί τη μάχη. Χιώτης ξανά με την αριστερή κλωτσιά. Χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι με κάθε τρόπο. Και να τώρα με ένα συνδυασμό με πόδι και με χέρι. High kick από τον Χιώτη. Να, hook kick πάει hook kick, ναι, ο Κορονίδης. Συνέχεια, συνεχόμενες κλωτσιές από τον Χιώτη. Ο οποίος αλλάζει και στάση κιόλας. Για να σετάρει την αριστερή του κλωτσιά. Ξαναεπανέρχεται πάλι σε Orthodox. Κοροσίδης ωραίος, ο συνδυασμός που ρίχνει. Πολύ ωραία, μείνεται και αντεπιτίθεται ο Κορονίδης. Είπα Κοροσίδης πριν. Δυνατός συνδυασμός. Ψάχνει το στόχο στο κεφάλι ο Χιώτης. Ένα δύο από το Χιώτη. Αλλά πάνω στα γάντια τώρα κινείται κυκλικά. Κορονίδης πλησιάζει αλλά με άμυνες. Ο Χιώτης επιτίθεται συνέχεια με κάθε τρόπο. Ωραία χτυπήματα από τον Κορονίδη. Θα αποδίδει ο Χιώτης. Και ο Ρωσίδας και του Κορονίδη. Πω, κοίτα τα πλευρά του Κορονίδη πώς έχουν γίνει. Κοίτα τα δεξιά του πλευρά. Είναι κατακόκκινα. Νομίζω ότι είναι πλέον στο μοβ, νομίζω έχουν φτάσει. Αλλάζει στάση συνέχεια ο Δημητρισιώτης, όπως είπες. Χρησιμοποιεί και τις δύο στάσεις πάρα πολύ καλά. Και ξανά αριστερό κροσέ και δεξίλο από τον Δημήτρη Χιώτη. Ο Ηλίας Κορονίδης πλησιάζει αλλά δεν επιτίθεται. Και με πολύ ωραία low kick τον κόβει ο Χιώτης. Βρίσκει φοβερά το στόχο ο Δημήτρης Χιώτης. Στείνει τον αντίπαλό του ακριβώς εκεί που θέλει. Παρ' όλα αυτά ο Κορονίδης βλέπεις ότι πλησιάζει συνέχεια, δεν κάνει πίσω σε τίποτα. Τώρα έκανε πίσω γιατί έφαγε μια front kick, αλλά κατά τα άλλα είναι συνέχεια μες στην πίεση, μες στη μούρη του Χιώτη. Που είναι όμως οι επιθέσεις. Βλέπω τον μπροστά, βλέπω την κοντινή απόσταση, δεν βλέπω τις επιθέσεις από τον Κορονίδη. Ωραίο uppercut αριστερό. Συνεχόμενα χτυπήματα από τον Χιώτη. Και τώρα ένα συνδυασμός που μέχρι και ο ίδιος ο Κορονίδης δεν δείχνει να τον πιστεύει πάρα πολύ. Δημήτρης Χιώτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόλις 21 ετών. Και όπως είπες, αγωνίζεται συνέχεια με νικηφόρα αποτελέσματα και ένα επτάμενο γόνατο που τον θα κυνηγήσει ο Κορονίδης. Ωραία δουλειά στο τέλος από τον Κορονίδη. Ηλίας Κορονίδης, ενώ είναι φανερά πιο χτυπημένος και όπως είπε στο πλευρό του έχει αλλάξει ήδη, είναι στο τρίτο χρώμα. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να πτωείται καθόλου. Αυτό θέλω να σου πω πριν, ότι παρόλο που ο Κορονίδης αντιμετωπίζει έναν πάρα πολύ καλό kickboxer, δεν φαίνεται να μασάει όπως λέμε. Καθόλου, τίποτα. Ακόμα και που έχει δεχτεί χτυπήματα, είναι αυτός που πηγαίνει μπροστά. Ακριβώς. Και τώρα αυτό ήταν ένα υπτάμενο γόνατο scissor kick από τον Δημήτρη Χιώτη που βρήκε όμως το σπασουάρ. Βρήκε χαμηλά τον Κορονίδη, ο Κορονίδης έχει χρόνο. Νομίζω ότι ο Χιώτης πήγε για ένα υπτάμενο γόνατο, ναι. Και όταν είδε την απόσταση να ανοίγει είπε να τεντώσει το πόδι του για να φτάσει με τη front kick. Παρ' όλα αυτά βρήκε χαμηλά τον Ηλία Κορονίδη. Ο Κορονίδης έχει χρόνο για να συνέλθει από το χτύπημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε, συνεχίζουμε δεύτερος γύρος. Και ξανά μπροστά ο Κορονίδης. Δεν κάνει πίσω ο Κορονίδης, έχει πάρα πολύ τσαμπουκά. Δεν κάνει καθόλου πίσω, τίποτα. Ωραίο δεξίς και... Ξανά το γόνατο του Χιώτη. Και ξανά η front kick και η low kick. Και τώρα ο Κορονίδης πλησιάζει.
Δυνατά χτυπήματα από το χιόντι, ο οποίος έχει το reach advantage. Oh. Πολύ ωραίο δεξί κροσί από το χιόντι για να αλλάξει και γωνία μαζί. Πολύ ωραία χτυπήματα τον Κορονίδη. Ακουστήκαν αυτά, ακουστήκαν σε όλο το γήπεδο. Ψηλή κλωτσιά του χιόντι την αποκλείω ο Κορονίδης τελευταία στιγμή. Και τώρα με το δεξί πόδι στα πλευρά ο Χιώτης. Συνδυασμοί και άμυνες παντού. Ωραίο, πάρα πολύ ωραία κίνηση και από τους δύο αθλητές τώρα. Κάνουν και οι δύο τον άλλο να στοχίσει. Είχαν και οι δύο από τουλάχιστον ένα πετυχημένο χτύπημα. Και ένα αποτυχημένο. Και ένα αποτυχημένο. Οι αλλαγές στις βοηθείες που επιτείνεται ο Χιώτης. Ο Κορονίδης πέτυχε ένα πολύ ωραίο αριστερό τον Χιώτη. Φάνηκε το κεφάλι του Χιώτη να κουνιέται πολύ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και επιτίθεται και ο Κορονίδης τώρα πάει μπροστά. Ο Χιώτης αλλάζει γωνίες συνέχεια. Δεν κλείνεται ποτέ. Παρ' όλα αυτά ο Κορονίδης αρχίζει και βρίσκει το στόχο του σιγά σιγά. Λιγότερο από ένα λεπτό για το δεύτερο γύρο. Ο Χιώτης νομίζω έχει αρχίσει και βρίσκει τώρα ρυθμό με τα χτυπήματά του. Είναι μονά χτυπήματα ή διπλά, αλλά όλα πετυχαίνουν. Και πάντα η low kick. Είναι αυτή η low kick του Χιώτη συνέχεια. Ο Κορονίδης πλησιάζει. Νομίζω πως είναι σε απόσταση για να χτυπήσει ο Κορονίδης, αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Το αριστερό κροσέ του Χιώτη βρίσκει ξεκάθαρα στόχο. Ωπα! Από τι είναι φτιαγμένος ο Κορονίδης, πείτε μου, τι απίστευτος τσαμπουκάς είναι αυτός που έχει αυτός ο τύπος. Ό,τι και να δεχτεί προχωράει μπροστά. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Οπο. Και οι συνδυασμοί του Χιώτη είναι φωτιά. Ο Κορονίδης δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει μπροστά. Και αυτό είναι το τέλος του δεύτερου γύρου. Και υποθέτω πως ο Δημήτρης Χιώτης βρίσκεται μπροστά και στους δύο γύρους. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι το στυλ που παίζει ο Δημήτρης Χιώτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκωδικοποιήσεις και να το αντιμετωπίσεις. Ο Κορονίδης απ' την άλλη έχει δείξει πάρα πολύ καλά. Δεν μασάει όμως τώρα, δέχεται ένα μπαράζ χτυπημάτων το οποίο συνεχίζει. Όπα, αγία μου! Φοβερό δεξί ίσιο από τον Χιώτη. Ο Χιώτης χτυπάει με όλα του τα όπλα, από όλες τις γωνίες, σε όλα τα ύψη. Και να το εκτάμενο γόνατο από το χέρι του το δεξί κροσέ. Κορονίδης πάλι πάει μπροστά. Έχω μείνει άφωνος με το πόσο σκληρός είναι ο Ηλίας Κορονίδης. Ο Ηλίας Κορονίδης είναι ένας πάρα πολύ σκληρός τύπος, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά δεν μετράει μόνο το να πηγαίνεις μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μετράει μόνο το να πηγαίνεις. Πρέπει να κάνει αυτό την πίεση του να την κάνει αποτελεσματική. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με έναν τύπο σαν το Χιώτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς εναλλάσσει τα χτυπήματά του, ύψος, γωνίες, κλωτσιές, γροθιές, τα πάντα. Και επίσης μετράει την απόσταση πάρα πολύ καλά ο Χιώτης. Η αντίληψή του στην απόσταση είναι εκπληκτική. Ο Ηλίας Κορονίδης είναι μπροστά, αλλά δεν φαίνεται να έχει τις αντοχές για να φέρει κάποιο πολύ δυνατό χτύπημα. Φοράει συνέχεια μπροστά, ο Χιώτης φαίνεται σαν οπισθόχωρη. Και να ξανά γροθιά και κλωτσιά από το Χιώτη. Ωραίο χτύπημα από τον Κορονίδη. Τώρα όμως ο Χιώτης αλλάζει γωνία και αντιπιτίθεται αυτός με δικό του συνδυασμό. Το επτάμενο γόνατο. Ο Κορονίδης έκανε ένα σινιάλο, έτσι ένα νόημα ότι τον δείχνει χαμηλά. Αλλά συνεχίζει. Ξανά μπροστά ο Ηλίας Κορονίδης. Τώρα ο Χιώτης. Ωραία χτυπήματα. Ο Κορονίδης έρχεται πίσω. Και να τους ξανά, Ηλίας Κορονίδης προχωρά. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λιγότερο από ένα λεπτό για τον Ηλία Κορονίδη. Είναι δυνατόν ο Κορονίδης να επανέλθει πίσω από την κόλαση. Μέσα από αυτό το παιχνίδι. Κι όμως φαίνεται ότι είναι. Ηλίας Κορονίδης συνεχίζει να προχωράει μπροστά.
νόημα για ένα χαμηλό χτύπημα. Σαράντα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ο Χιώτης φαίνεται σαν να οπισθοχωρεί ξαφνικά λίγο περισσότερο. Δεν είναι τακτική η οπισθοχώρησή του. Ακριβώς. Είναι λίγο άτακτη. Και σε κάποια φάση γύρισε τελείως το σώμα του απέναντι στον Κορονίδη. Ο Κορονίδης δεν σταμάτησε, το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά. Έχει πέρασε χτυπήματα κάτω από τη μασχάλη. Ήρθε το πρώτο άπερκατ και ένα κροσέ. Και συνεχίζουμε. Ο Χιώτη. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Αυτό το διάλειμμα νομίζω βοήθησε το Χιώτη να αναπληρώσει κάποιες δυνάμεις. Φοβερές αποφυγές από το Χιώτη. Και μπροστά πάλι ο Κορονίδης. Εδώ θα τον θάψεις στην Γκλίντς. Ο Δημήτρης Χιώτης. Ο χρόνος τελειώνει. Μπροστά. Ο χρόνος τελειώνει. 10 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Κορονίδης συνεχίζει να προχωράει. Ωραίο χώρο από το Χιώτη και ψηλή κλωτσιά από τον Κορονίδη του αγώνα. Τι φοβερό main event. Leo!